Πολύδιε, ξέρει για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Για δώσουμε έτσι ένα κλου, ένα στοιχείο, ρε παιδάκι μου. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε για το μεγάλο crack του 29. Great Depression, δηλαδή, ε. Και αν το λέγαμε στα, στα ελληνικά, πώ θα το μεταφράζαμε αυτό. Η μεγάλη κατάθλιψη. Καταρχήν, πολύ ξέρει για ποια περίοδο μιλάμε. Πρέπει να είναι από το 29, 1929 μέχρι και το 33 νομίζω το μετράνε. Ναι, νομίζω κάπου, ή το 34-33 κάπου εκεί, ναι. Όταν βγήκε ο Ρούσβελτ και καλά έφερε την ανάπτυξη. Ναι. Ο, τσι, ο, ο Τσίπρας της Αμερικής. <laughs> ναι, ναι, κάπου εκεί είναι. Ε, βασικά, ήθελα πιο πριν να, να, να φτιάξω όπω λένε οι Αμερικάνοι, να φτιάξω την εικόνα του κόσμου όπω ήταν τότε. Να σκιαγραφίσει, α πούμε, λίγο ποιητικά να δώσουμε oh, ένα πνεύμα. Ναι, oh, 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 oh. <φω> ναι, Να, να σκιαγραφήσεις <μ får> λίγο την τότε εποχή. Mm. Σκέψω ότι ε, η, η, η Γερμανία είχε ένα κομμάτι τη Πολωνία και υπήρχε μετά και λίγο πιο κάτω η Ανατολική ε, Προσία ένα μικρό κομμάτι που ήταν πάλι Γερμανία, αλλά δεν, ήταν συνδεδεμένη. Αυτό τώρα για ποια, για ποια περίοδο. Εκεί την περίοδο. Είναι το... το. Το 28. Είναι πριν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά, είναι τότε που είχαν τεμαχήσει λίγο την ε, Γερμανία και την είχαν κάνει ένα μέρο τη, το είχαν κάνει υποκατοχή, α πούμε, σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Απλά την αναφέρουμε την Γερμανία για ένα συγκεκριμένο σκοπό. <laughs> και θα δείτε στην πορεία. Μην το, μην το <laughs> Όχι, όχι, ε, επίσης υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Η Ιαπωνία είχε αυτοκράτορα. Ήταν φοβερή δύναμη τότε η Ιαπωνία. Μόλις είχε μπει η Ιαπωνία στη βιομηχανοποίηση. Ε, επίσης η Ινδία ήταν υποβριτανική κατοχή. Δεν είχε απελευθερωθεί ακόμα. Στο, στο πρώτο παγκόσμιο και μετά εκεί πέρα τα μοίρασαν. Γαλλία και Αγγλία έκοψαν και έραψαν. Σε όλη μέσα. Μέση Ανατολή. Όχι Μέση Ανατολή. Mm. Ναι, Μέση Ανατολή και Ινδία. Ναι, 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 ναι. Τα είχαν πάρει. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ακόμα τότε η Ινδία. Ναι, ναι, ήταν απικία. Δεν είχε απελευθερωθεί. Βασικά, βασικά, ναι, είχαν πολλέ απικίε τότε. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο άρχισαν να λίγο να φεύγουν. Mm. Ε, πάμε να πούμε λίγο του. Ποιοι ήταν οι αρχηγοί και τα πρόσωπα τότε που παίζανε ρόλο. Το 1928, ας πούμε, στην Αμερική ο πρόεδρος ήταν ο Κάλβιν Κούλιτς. Στη Γερμανία ήταν ο Πόλφον Φον Χίντενμπεργκ. Στην Ιαπωνία ήταν ο Χιροχίτο. Στην Σοβιετική Ένωση ήταν ο Στάλιν. Και στην Μεγάλη Βρετανία ήταν ο βασιλιά. Ε, 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 είναι μια περίοδο που δεν ήταν η Ελισάβετ, έτσι. <laughs> <laughs> είναι ο βασιλιά Γεώργιο Ο Πέμπτο. Και η, η, ο πληθυσμό τη Αμερική ήταν περίπου 120 εκατομμύρια. Ήταν το 1. 120 το εκατομμύρια. το ξέρω εγώ, είναι τώρα. Φοβερό, και ακούσαμε και πολλά γνωστά ονόματα μέσα σε αυτά. Δηλαδή στο, παγκόσμιο παιχνίδι υπήρχαν κάποια γνωστά ονόματα εκείνη την περίοδο. Που αργότερα... Ναι, αργότερα θα τα μάθουμε. Τότε δεν ήταν γνωστά ακόμα. Ε, εντάξει. Ο Κούλιτ θα είναι μέχρι το 29. Ε, Επίση θέλω να σου πω πολύ ότι οι συνθήκε που επικρατούσαν τότε στην Αμερική ήταν γενικά. Άμα ζούσε κάποιο τότε στην Αμερική ήταν σαν, άλλος, σαν άλλο κόσμο. Ήταν άλλη πραγματικότητα από ότι είναι σήμερα. Σκέψω ότι. Εντάξει, λογικό ακούγεται. Δεν ήταν η ίδια πραγματικότητα, yeah. κάτι κακό θα γίνει. Προφανώ, προφανώ. <laughs> κάτι θα πήγαινε. Εκεί θα είχαμε βρει το, το τέλειο. <laughs> Ισχύει, για. Υπήρχε το gold standard, που ήταν το δολάριο δεμένο στο χρυσό. Ε, Επίση, ένα άλλο φοβερό είναι ότι δεν υπήρχε ε, τέτοιο, ε, συνταξιοδότηση. Δηλαδή, υπήρχε τότε το, το, το πρόβλημα ότι πολλοί άνθρωποι πηγαίνανε και δουλεύανε μέχρι τα βαθιά του γεράματα και όλε οι, οι δουλειέ. Οι επιχειρήσει είχαν ε, α, άτομα σε μεγάλη ηλικία που δουλεύαν μέσα, γιατί ακριβώ ξέραν τη δουλειά και δεν θέλαν να, ε, να πάρουν καινούριου που θα πρέπει να του ξαναεκπαιδεύσουν. Γι' αυτό μπορεί να βλέπουν και σε ταινίε εποχή μεγάλα άτομα σε δουλειέ και τέτοια. Ναι, ναι. Μπορεί να ήταν. Oh, ωραία. Αυτό άκουσα, πέσα από τα σύνρεφα. <laughs> και υπήρχε τότε μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω λίγο αργότερα, ή μετά το Great Depression, είναι που του βγάλανε στη σύνταξη όλου αυτού και πήγανε επιτέλου νέοι και δούλεψαν. Ε, δεν υπήρχε κάποια, κάποιος έλεγχος στα χρηματοοικονομικά, δηλαδή κάναν ό,τι θέλαν πραγματικά τότε και θα εξηγήσουμε μετά τι ακριβώς κάνανε. Ε, καλά εντάξει, Φανταστείτε και έναν κόσμο χωρί υπολογιστέ, πώ μεταδιδόταν η πληροφορία από εδώ και από εκεί, έτσι, με ρυθμού χελώνα. Ο τι είχε γίνει, είχε, μπορεί να έχει περάσει και δύο <laughs> μέρες μέρε ναι, 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 ναι. σε βάση. ότι το, το Fed ήταν μόνο, νομίζω, 10 χρονών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ήταν ε, μωρό ακόμα, δεν, δεν, είχε τίποτα, δεν είχε κάνει τίποτα τότε. Ήταν απλά για τα. Για <laughs> το Θεό δεν, ναι, δεν υπήρχαν, και πολλέ ρυθμίσει στην αγορά. Δικλείδε δηλαδή, που υπάρχουν τώρα ναι. ασφαλεία που έγιναν μέσα από την εμπειρία, τότε δεν υπήρχε εμπειρία για να γίνει. Οπότε ήταν λίγο ξέφραγα ο σκέψω ότι πριν το Great Depression, οι τράπεζε βγάζαν το δικό του νόμισμα, έτσι, και με το που βγήκε το Fed. Έβαλε κατευθείαν φόρο στα υπόλοιπα νομίσματα και έβγαλε αυτό το δολάριο ώστε να, υπάρχει ένα δολάριο στην αγορά. Γιατί πριν ο καθένα έκανε ό,τι ήθελε, έτσι. Από αυτή, τη, από αυτή, την εποχή ερχόμαστε για να, για να μιλήσουμε για το, για το... μεγάλο κράχ. Πω, πω, πω. Έλα ρε. Αυτό, ήταν ο, αυτό είναι ωραίο fact και για το τι μπορεί να γίνει για τα κρυπτονομίσματα και τα λοιπά. Καλά, δεν θα είναι έτσι, γιατί υπάρχει ήδη μια κυβέρνηση, υπάρχει τώρα... Με έβαλες σε σκέψεις τώρα με αυτό που είπε. Εντάξει, είπες. δεν θα είναι ακριβώ, έτσι, μην το παίρνεις, δεν το δες Τι έγινε Δημητρή, σε δείξαμε τα κρυπτονομίσματα. Ε, και τότε τη μόδα ήταν ένα, ένα μηχάνημα, αυτό που λέμε το, το tape, το ticker machine. Αυτό είναι, είναι, είναι κάτι σαν τηλέγραφο, απλώ ήταν πιο αυτοματοποιημένο. Δεν χρειαζόταν να είναι κάποιο ναι, να ναι, πατάει ναι, ναι, ναι. τέτοια πληροφορία. Οπότε το είχαν φτιάξει, ήταν μεγάλη φεύρεση για την εποχή. Ήταν του Edison. Ναι, και έβγαινε κατευθείαν ναι. αυτό που είχε στείλει ο άλλο. Και έβγαινε η ταινιούλα, ναι, πραγματικά, με, μηνύμα τα, τα, με τις τιμές. Οπο, ο, α, είναι αυτό που περνάει στα... Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, όταν ανοίξει το CNBC, είναι αυτό που περνάει από πάνω. Αυτό ακριβώς ε, εκτύπωνε. Ναι, κάπως έτσι. Και σου έλεγε, δηλαδή, για το χρηματιστήριο τώρα, λες. Ναι, ναι. Και σου έβγαζε πόσο ανεβαίνει, πόσο πάνω είναι, πόσο κάτω. Είναι mm. η κάθε εταιρεία, η κάθε μετοχή. Ναι, ναι, ακριβώς. Ε, τότε, επίση. Υπήρχαν, φτιάχτηκαν, πώς το λένε, ε, η εποχή των μεγάλων επενδυτών, ας πούμε κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε. Ε, fun fact, ο πατέρας του JF Kennedy ήταν τότε ένας μεγάλος παίχτης στη Wall Street. Ναι, 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 το έχω ακούσει. Ήταν μεγάλο κεφάλι. <laughs> ναι, 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 ναι. Και επίσης και ο γνωστός ο Jesse Livermore ήταν η γενιά που βγήκαν αυτοί οι, οι άνθρωποι που δεν τους ήξερε κανένας. Και ουσιαστικά χτίστηκε η Wall Street από το τίποτα. Ήταν οι απλοί άνθρωποι που έγιναν βασιλιάδες κάπως έτσι και ήταν είδωλα τότε στην εποχή. Ναι, δηλαδή ήταν κάτι σαν διαφήμιση mm. για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκη αυτό. Ότι κοιτάξτε αυτοί πήγανε και έγιναν εκατομμυριούχοι. Ξέρω δεν ξέρω, ήταν εκατομμυριούχοι τότε ή ήταν δηλαδή, παρακάτω. Πριν, πριν δεν, δεν, δεν ήταν απαραίτητα, απαραίτητα, όχι. Δεν ήταν απαραίτητα, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλη κλίμακα τα λεφτά. Εκεί πέρα 5.000 δολάρια σε σημερινά θα μπορεί να είναι κοντά σε 100.000, α πούμε. Καλά, εντάξει, μην το, μη το μεταφέρει έτσι. Απλά ήταν, ήταν, πολλά λεφτά τότε, εντάξει. Ήταν ναι, πολλά λεφτά, ναι. ναι. Ήταν, πο ήταν, πολλά λεφτά. Οπότε αυτοί βγήκαν σαν τη βιτρίνα ξαφνικά mm. για το χρηματιστήριο και πήρε, άρχισε να παίρνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ναι, να πούνε, ναι, ναι, ναι. Οπα, κοίτα, κοίτα τι γίνεται. Mm. Ήταν αυτό, ξεκίνησε από απλό υπάλληλο. Mm. Και κοίτα τι έγινε, έγινε μεγάλο επενδυτή τώρα. Είχε ένα πρεστή. Και, και, μια οικονομική, επιτυχία, α πούμε. Οπότε όλοι άρχισαν να κυνηγάνε να πετύχουν αυτό. Ναι, ήταν περίεργε εποχέ. Σκέψου... Όχι, δεν είναι περί... Ακόμα και τώρα γίνεται αυτό. Αν το δει. Εντάξει, αλλά όχι. δεν Ακόμα νομίζω τόσο γίνεται. με του ε, τύπους τύπου. Δεν σου της για... <laughs> Όχι, όχι. Δεν δε σου, δεν σου λέω για για χρηματιστήριο, καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω γενικά για διάφορα πράγματα. Mm. Ότι χρησιμοποιήθηκε σαν α πούμε, ε, στο πόκερ. Το πόκερ δεν ήταν και τόσο μεγάλο, τόσο παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά πήγε ένα ε, απλό υπάλληλο, ο μόνο η και κέρδισε το παγκόσμιο tournament πόκερ. Και από τότε, όλοι άρχισαν να ασχολούνται με το πόκερ. Και έγινε okay. πιο μεγάλο. Έχει πιο μεγάλη απήχηση. Mm. Από κάτι περιορισμένο αριθμό που πήγε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και την συμμετοχή, τώρα δηλώνουν αρκετοί πάρα πολύ. Δεν το αυτό. Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει αυτό ότι εσύ σαν εισαγωγικά ένα απλό άνθρωπο, βλέπεις βλέπει ότι mm. ένα ίδιο με σένα κατάφε, το κατάφερε, σου δίνει την, το κίνητρο να το κάνει και εσύ. Mm. Α πούμε, και το, το πιο γνωστό παράδειγμα που λένε είναι με τα παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται. Πώς γίνεται να καταρρύπτεται το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Γιατί ο αθλητής μετά πιστεύει ότι αφού το κάνει αυτός που μπορώ να το κάνω κι εγώ και οπότε η προσπάθειά του γίνεται πιο έντονη. Καλά, και το υπάρχει το και αυτό που πήγες. τώρα <laughs> Εντάξει. Μάζεψε με. <laughs> Τράβα τα Δημήτρη. Λίγο, να, <laughs> να βγει <βγείτε> το επεισόδιο. <laughs> και συνεχίζουμε. Ναι, είχαμε αυτούς τους μεγάλους επενδυτές που είχαν εμφανιστεί και ήταν η βιτρίνα mm. τη Wall Street, οπότε άρχισε η μεγάλη κοινότητα. Ε, Warren Buffett δεν μπορούμε να του πούμε και πάρα πολύ έτσι, γιατί <laughs> <laughs> είχαμε μια κατρακύλα μετά. Αλλά είχαμε αυτή τη βιτρίνα, οπότε mm. άρχισε να εισραίει κόσμο και κεφάλαια στο χρηματιστήριο. Mm. Και για συνέχισε την ωραία αφήγησή σου. Α, σ' άρεσε. Σαν παραμυθάκι. Σκέψου τότε επίσης, ε, 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 έχουμε μια, μια Ευρώπη που μόλις έχει τελειώσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και η Γερμανία είναι υπό τα χρέη, ξέρω εγώ, και την ε, Συμφωνία των Βερσαλιών που την, ουσιαστικά δεν είναι αυτόνομη. Ε, τότε για να πληρώσει η Αμερική το χρέος αυτό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησι, χρησιμοποιούσε τα Liberty Bonds, τα οποία τα προωθούσαν ηθοποιοί ο Τσάρλι Τσάπλιν, σκέψου τότε. φοβερό. <laughs> <laughs> Να βγαίνει τώρα ξέρω εγώ ο Πιτ και να λέει αγοράστε αμερικάνικα ομόλογα. Τα σπάνε. Ε, εντάξει. Μπορεί να το δούμε σε μπεννόν αυτό. <laughs> ναι, ήταν, ήταν έτσι πολύ περίεργη η εποχή. Ναι, ναι, ναι. Και πριν το... Αυτά ήταν λίγο πριν το κρακ. Και σκέψου ότι λίγο πριν το κρακ, λίγο πριν εκείνη, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα <laughs> ε, σκέψου τότε ότι υπήρχε μια άνοδος των εθνικοσοσιαλιστών στην Γερμανία, αλλά μέχρι πριν το κραχ, κατήχαν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή πριν το 1929 ήταν το 2%. Και τότε είχε ξεκινήσει η οικονομία της Γερμανίας να, να ανακάμπτει και να προσπερνάει τα κατάλοιπα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Και γενικά όλος, όλα τα κράτη είχαν αρχίσει να βρίσκουν λίγο τα βήματα τους γιατί ήταν, ναι, 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 ναι. είχε πειράσει πάρα πολύ στα οικονομικά τους ναι. ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είχε, ναι, είχε πει γενικά η οικονομία, είχε μπει σε, κάτι, σε ράγες και πήγαινε mm. προς τα πάνω. Απλώς στην Αμερική τότε, εκείνη την περίοδο, άρχισε να επιταχύνεται αυτό. Και το θέμα είναι για πόσα επιταχυνόταν αυτό το, το πράγμα. Δηλαδή, είχε τόσο μεγάλη είχε παραγωγή, εντάξει δεν λέμε, είχαν αρχίσει τώρα μεγάλα εργοστάσια με μαζική παραγωγή. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Ναι, ναι, ασφαλώς, αλλά Υπήρχε και μια δημοσιονομική πολιτική. Όχι τόσο από το κράτο, γιατί όπω θα το δούμε και παραγάτω δεν υπήρχαν και πολλέ ρυθμιστικοί, ρυθμιστικοί κανόνε. Mm. Αλλά υπήρχε το χρήμα που μπορεί να το πάρει εύκολ, εύκολη πρόσβαση στο χρήμα. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι υπήρχαν και διαφημίσει που σου έλεγαν. Κοίτα τι ωραία είναι. Τότε είχαμε βγει και ναι, λίγο για τι ηλεκτρικέ συσκευέ. Για Πιο πολύ με τι ηλεκτρικέ, με τα νοικοκυριά τότε εστίαζαν. Από ό,τι έχω δει και από ναι, το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή. Το σίδερο για τα ρούχα. Πλυντήριο. Δηλαδή αυτά ήταν ανέσει που δεν υπήρχαν τόσο πολύ. Μην τα βλέπουμε τώρα εμεί εδώ θα πάμε να πάρουμε ένα πλυντήριο για να πλύνουμε τα ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Ε, και υπήρχαν διαφημίσει σε αυτά και επίση υπήρχε και η ευκαιρία, η ευχαίρεια στο νοικοκυριό να πάει στη τράπεζα και να ζητήσει το δανειάκι του. Σωστό και κύριο, για να πάρει αυτέ τι συσκευέ. Γιατί εντάξει, δεν είχαν και φοβερού μισθού τότε ναι, ναι, ναι. όλα τα νοικοκυριά. Επίση, σκέψου μια εποχή όπου η, η γυναίκα δεν δούλευε κατά κύριο λόγο. Ήταν. Ναι. το λένε, έμενε στο σπίτι. Ελάχιστε δούλευαν. Γι' αυτό, fun fact, όλε οι διαφημίσει εστίαζαν στη γυναίκα και είχαν μια γυναίκα να δείχνει από εδώ και από εκεί για να έρχεται η νοικοκυρά στο... στο. ρόλο αυτό και να φαντάζεται τον εαυτό τη να χρησιμοποιεί ναι, χρησιμοποιεί ναι. Αυτές Καλά, τις μην, μην πα στι διαφημίσει. Έχω δει κάτι ακραίε διαφημίσει στην Αμερική που ήταν νόμιμε τότε. <laughs> Οπότε μην πα <βάζει> εκεί. <laughs> Αυτό που, Εκεί που ήθελα να καταλήξω με αυτό είναι ότι πολλέ οικογένειε είχαν μία πηγή εισοδήματο. Έτσι. ήταν μόνο ο άντρα, ο πατέρα που πήγαινε για δουλειά. Τελεία. Δεν υπήρχε ναι. τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και ε, θα πούμε γιατί έπαιξε ρόλο αυτό αργότερα. Σκέψω επίση ότι μπορούσε να πα να πάρει μια και μπορούσε να έχει leverage μέχρι και 90%. Σημαίνει ότι έβαζε εσύ το 10, έβαζαν άλλοι το 90%. Okay. είναι τρελό. Καλά, ναι, δηλαδή σε αυτό που λε, είχε αρχίσει τότε, όπω είπαμε, με το... με το ωραίο προφίλ που είχε δείξει στην κοινωνία το χρηματιστήριο και ότι είχε γίνει και πόλο έλξη mm. ε, από μικροεπερδυτέ. Ε, οπότε πάρα πολλοί που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν, τότε δεν υπήρχαν fractional shares, Παίρνουμε ένα μερίδιο μια μετοχή. Mm. Αν δεν είχε τα λεφτά να πάρει μια μετοχή, δεν την έπαιρνε. Πολύ απλά. Και δεν ξέρω τώρα και τι... και τι κόστη είχε για να αρχίσει να επενδύει. Ε, κοίταξε. Λογικά θα... δεν υπήρχε. Άνοιξα τον broker μου και μπήκα και αγόρασα και έκανα αυτό. Ε, ε, Έπρεπε τηλέφωνο και σε χρέωνε η τράπεζα. Μιλούσε με κάποιον και του λε: Αγόρασε μου το τάδε χαρτί και στείλ το μου στο σπίτι, α πούμε. αυτό. Οπότε σκέψου τα κόστη τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε δεν υ... υπήρχε ναι, και ένα περιορισμό. Ε... Όσο αφορά την προσβασιμότητα. Mm. Που σίγουρα για να το ξεπεράσει, θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω. Καλά, οι πληροφορίε που είχε τότε ήταν από το ticker machine που είπαμε πριν και ό,τι έβγαζε. Α, α, για να πάρει τα financial statements από μια εταιρεία, έπρεπε να πάρει τηλέφωνο την εταιρεία και να σου στείλει ταχυδρομικό στα financial statement. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι mm. έβλεπε το ticker machine, παρήγγελνε μετά από δύο-τρει μέρε ή εβδομάδα, δεν ξέρω και εγώ πόσο έπαιρνε, γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα το δύο-τρει μέρε σου ερχόντουσαν στην πόρτα σου τα financial statements μέχρι τα διαβάσεις. να τα διαβάσει. Να παίξεις τηλέφωνο τον άλλο, να πει: Ωραία, είδα αυτή την εταιρεία, την ανέλησα. Οκ, okay, πάρε μου. Ε, ξέρω Κάνα okay. να σου πω κάτι. Πώ ανέλυαν τότε μια εταιρεία. Ναι, παίρνανε τα financial statements σαν χαρτιά και βλέπαμε κανονικά. Α, α, τόσο αυτό, τόσο αυτό και όλα στο χέρι. Εντάξει, τότε ήταν πολύ και το, η πρόταση που κάνανε οι αναλυτέ και καλά τότε. Ε, ε, ε. Δεν νομίζω ότι ο απλό κόσμο θα έπαιρνε τα financial statement από μια εταιρεία. Όχι, γιατί. Πάρα πολύ. Νομίζω ο. Από πού το έβλεπα αυτό, ο πατέρα του Γκράχαμ. Κάτι τέτοιο. Ναι, δε, δε δεν α... σου, λέω για του επενδυτέ, του. Σε... για του μικροεπενδυτέ, λέω. Ναι, για του μικροεπενδυτέ. Τότε το αυτή δεν ήταν καλή ναι. τρομερή. Εντάξει, ο πατέρα του Γκράχαμ δεν θυμάμαι τώρα τι επαγγελόταν, αλλά δεν ήταν κάτι τρομερό. Ή ξέρω εγώ, ο, πα, ο πατέρα του Κέιν και ο ίδιο ο Κέιν, που θα μιλήσουμε αργότερα ποιο είναι αυτός, και αυτοί. Ε... Ναι, όμω αυτοί ήταν, είχαν επαφή με τα οικονομικά. Κατάλαβε πώ το λέω. Τώρα, το του Ford. <laughs> θα πήγαινε και θα αγοράζει μετοχέ του Ford γιατί δουλεύει σε εργοστάσιο. Και καλά. Α, καλά, ναι, δηλαδή εντάξει, οι περισσότεροι κατάλωσαι δεν κατάλωσαι καμία ανάλυση. Ναι, 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 ναι. αυτό σου λέω. Ότι δεν υπήρχε τώρα. Ναι, αν ήθελε καθένας... να κάνει ανάλυση, αυτό, αυτό έτσι το λέω. Αν και... ήθελε. Ναι. Α, εντάξει, ναι, ναι. ναι. Εντάξει, άμα ήθελε, συμφωνώ, ναι. Οπότε είχε αρχίσει και να overheating στην, ναι. ε, στην, αγορά έτσι γιατί τους έδιναν δάνειο, υπήρχε mm. το leverage, τους έλεγε παιδιά ελάτε να πάρετε δάνειο γιατί έβλεπαν ότι σιγά σιγά το χρηματιστήριο άρχισε να παίρνει άνοδο mm. συνέχεια. Κάθε μέρα με τη μέρα έσπαγε και ρεκόρ νομίζω από ένα σημείο και ναι, μετά. Ναι, 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 ναι. Και βλέπαμε εταιρείε, οι μετοχές τους να ανεβαίνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βέβαια υπήρχαν και φωνέ που λέγανε παιδιά δεν είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Ε, ελάχιστες, ελάχιστες. Ελάχιστες, ελάχιστες φωνές αλλά το λέγανε από το... δεν το λέγανε ας πούμε στο πικ είχαν αρχίσει πιο πίσω να το λένε και οι πρώτοι που το λέγανε που το βλέπαν ότι ο συνεχόμενος δανεισμός και να αγοράζεις μετοχές με αέρα δεν θα σου βγει σε καλό ρε παιδάκι μου δηλαδή μια στραβή να γίνει τι θα... Πώς, θα... πώς θα ξεχρεώσεις να πούμε ότι αν έπαιρναν μετοχές με δάνειο αν ε, άρχισαν να καταγράφουν απώλειες ε, η τράπεζα είχε το δικαίωμα κατευθείαν να σου κλείσει τη θέση και να σου πάρει όλα τα λεφτά που ήταν μέσα εκεί. Και να τι χρωστά κιόλα. Όσα, όσα, δεν έχει τέτοιο. Όσα δεν έχει χρεωθεί. Mm. Με του στόχου, με τα λοιπά. Δηλαδή, είχαν μπει σε ένα τριπάκι, ε, τρυπάκι ο απλό κόσμο ε, με άγνοια κινδύνου. Ναι, mm. Γιατί υπήρχε αυτό που λέει και ο Ντάλιο ε, στα έξι σημάδια, α πούμε, που βλέπει μια φούσκα. Mm. Που βγαίνει ο καθένα και αρχίζει να μιλάει για το χρηματιστήριο, για τη μετοχή. Ότι α, ξέρεις, κάτι, άκουσα το χρηματιστήριο ανεβαίνει πάρα πολύ Ότι δηλαδή, α, άτομα ah, που παλιά yeah, 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 δεν ασχολιόντουσαν Εκεί, ήθελα, εκεί ασχ... ήθελα να πω α, εκεί, τώρα, α, τώρα αρχίζουν και ασχολούνται γιατί ακούνε ότι α, κάτι γίνεται εκεί πέρα Και άλλο ένα σημάδι που σκας είναι ότι υπάρχει η νοοτροπία ότι δεν χάνεις ποτέ τα λεφτά σου mm. πάνε μόνο, Μπορεί να πάνε μόνο πάνω Ναι, mm. ναι και αυτά τα δύο σημάδια υπήρχαν πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ε, σκέψω ότι υπάρχει μια περίπτωση που ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι, ήταν ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι τι, τι μαγαζί ήταν αυτό ακριβώ. Αλλά ξέρω εγώ, δίπλα του ήταν ένα. Ε, Πώ το λένε, ένα κρεοπολείο. Απέναντι, ξέρω εγώ, ήταν ένα οτιδήποτε. Και βγαίναν ο κρεοπόλη, ο φούρνανη κτλ. Και, και λέγανε Α, πήρε αυτή τη μετοχή και έτσι αλλιώ κτλ. Και αυτό που ήταν στη μέση που διηγούταν το παιδί του, πούμε, την ιστορία, ήταν ο μοναδικό που έλεγε: Α, δεν είναι για μένα. Και αφού βλέπω αυτού να μιλάνε, πάει να πει που δεν ξέρουν τίποτα, ξέρω από μετοχέ, πάει να πει ότι δεν θα πάω να αγοράσω. Και ήταν στην κρίση, ήταν ο μοναδικό που επιβίωσε από τα υπόλοιπα μαγαζιά, γιατί ακριβώ δεν είχε μπει στο παιχνίδι αυτό. Ναι, είναι αυτό ότι υπάρχει τέτοια εφορία στην, στην ατμόσφαιρα, μια τέτοια χαρά, τέτοια άγνοια κινδύνου, ότι εντάξει, δεν γίνεται να χάσουμε. Mm. Μόνο, μόνο, θα πηγαίνουν πάνω. Και δεν σκέφτομαι ότι. ρε παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται όλοι να γίνουν εκατομμύριο. Γιατί για να βγάλει τα λεφτά σου, πρέπει κάποιο να σου αγοράσει αυτή τη μετοχή με αυτά τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, Κοίταξε, πάντα, πι, πι πιστεύανο... Πάντα πιστεύανο ότι θα υπάρχει κάποιο άλλο μετά από αυτού που θα ήταν ο φούλο, ο, ο, φούλ, ο χαζό, ξέρω εγώ, που θα φορτωθεί το τέτοιο. Αλλά και ναι. αυτό που πίστευε ότι ο επόμενο θα είναι. Και αυτό ο επόμενο θα είναι. Και πήγαινε ναι, έτσι στην ναι, ναι, ναι. ανάγκη. Δηλαδή, δηλαδή μεταξύ του το ξέραν όλοι ότι είναι φούσκα. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι αυτή τη οποία τα χέρια θα σκάσει. Ήξερα ότι είναι φούσκα. Εγώ πιστεύω ότι ο απλό κόσμο δεν ήξερε ότι είναι έτσι φούσκα, είχε, δεν είχε την κατάλληλη γνώση. Mm. Οι, οι αυτοί που ασχολιόντουσαν με το χρηματιστήριο πιο συνιδετά, ε, Αναλύτε, επενδυτέ, τραπεζίτε, δηλαδή το πιστεύω ότι κάτι έβλεπαν να έρχεται. Mm. Μπορεί να μην ήξερε ότι θα ήταν τόσο μεγάλο, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ για την οικονομία. Αλλά ο απλό ε, καθημερινό κόσμο που πήγαινε και έβαζε τα λεφτά του, που πήγε και χρεωνόταν στην τράπεζα να πάρει δάνειο για να τα επενδύσει, δεν νομίζω να, να ήξερε 100%, -100 τι έκανε. Επίση, σκέφτομαι τώρα ότι αν εμείς, ξέρω εγώ, το 2008, όταν είχε έρθει η κρίση του 2008, είχαμε α πούμε να βλέπουμε το κράτο του 29 και λέγαμε, Α, να πάρουμε κάποια μαθήματα. Δεν ξέρω αυτή ποιο πιο ιστορικό γεγονό είχαν για να πουλ... Εντάξει, είχαν γίνει και άλλα παρόμοια κράξει στο παρελθόν. Είχαν γίνει, ναι. ναι. Ναι, πολλά. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω ακριβώ ποιο κοιτούσαν για να πούνε ότι ξέρει, Α, αυτό να μάθουμε από αυτό το γεγονό. Οπότε ήταν περίπου που πηγαίνανε και στα, λίγο στα χαμένα. Εγώ πιστεύω ότι το, το καινούριο παράγοντα που δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν ήταν αυτό ο δανεισμό. Mm. Το εύκολο, η, η εύκολη πρόσβαση σε χρήμα που τα έπαιρναν κατευθείαν και τα έπαιναν, ε... Σε, στις μετοχές mm. Αυτό μπορεί να μην είχα την εμπειρία Παλιότερα Σε τόσο μεγάλο βαθμό Σκέψω τότε επίσης που είχαμε πει πριν Ότι δεν υπήρχε καμιά αρχή Που να επέβλεπε τα πράγματα Σκέψω ότι τα, τα, αυτά που λέμε εμείς τώρα ε, Αμοιβαία κεφάλαια Τα mutual funds είναι, Ήταν κάτι σαν πυραμίδες <laughs> Γιατί έπαιρνε ο ένας μια μετοχή ε, Έπαιρνε εσύ μια μετοχή από ένα, από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, okay, ένα κομμάτι. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, για να δείξει παραγωγή αξία, πήγαινε και αγόρασε μια μετοχή από ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο. Την οποία συνήθω την έπαιρνε και σα, με, με, με δανεισμό. Οπότε ανέβαινε η αξία του λόγω του ότι είχε μεγαλύτερα assets, αλλά και αυτό από τον οποίο έπαιρνε, και αυτό είχε πάρει από κάποιον άλλον με, με δανεισμό. Οπότε πήγαινε όλη αυτή η πυραμίδα. Ε, ο ένα επέβαλε από τον άλλο κάτι δανεισ... πώς θα λένε, ε, μεγαλωμένο, για να φέρεται ακόμα πιο μεγάλο αυτό. Ε, καλά, εκεί. ναι. Οι επενδυτικέ τράπεζε δεν ήταν αγγελούδια σε όλη αυτή την κατάσταση. Καλά, ποτέ Έτσι. δεν ήταν. Ε, δεν είναι... Και ποτέ δεν ποτέ είναι, αλλά το είδαμε και, στο... και το 2006. Ναι, <laughs> Το 2006, 2007, 2008. Αλλά παίξαν και αυτέ ένα ρόλο mm. σε όλα αυτά. Και ήταν τότε μεγάλα κεφάλια, δηλαδή JP Morgan. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, που αυτή τότε ήταν οι ρυθμιστέ τη οικονομία. Αυτοί έκοβαν και έραβαν ναι, 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 τότε. Από μόνοι του, ναι. Από μόνοι Δηλαδή καθόρισαν τι πολιτικέ. Και πήγαν και τι ανακοίνωναν στον Υπουργό Οικονομικών και αυτό τι εφάρμοζε. Ήταν σε τέτοιο. Ήταν τόσο μεγάλο. Βασικά δεν πήγαν και τι ανακοίνωναν. Πήγαινε ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών και του έλεγε: και Παιδιά, έχουμε, αυτό, έχουμε, έχουμε <laughs> αυτό το πρόβλημα, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ναι, ακριβώ, ναι, όπω έχω δει και σε Δηλαδή ο JP Morgan ήταν ηγετική μορφή σε πολλά στάδια τη οικονομία και πριν από το κράχ από το του 1929. Καταρχήν, ο JP Morgan είχε τα πάντα. Είχε, είχε όλε τι εταιρείε του πλανήτη, ξέρω εγώ. Και σκέψε ότι όταν πέθανε ο JP Morgan είναι η μοναδική, νομίζω, φορά στην ιστορία που όταν πέθανε έκλεισε η Wall Street προ τη μήνυμα του, α πούμε, κάτι τέτοιο. Είναι το μοναδικό άτομο, έτσι. Σκέψε για έναν άνθρωπο. Ναι, ήταν μεγάλη φυσιογνώμια για την τότε εποχή, για τα οικονομικά. Mm. Οπότε είχαμε, φτάνουμε σε ένα σημείο με όλα αυτά που είχαμε πει, η εφορία που υπάρχει, το... Είπαμε, υπάρχει, υπάρχουν δουλειέ. Έτσι. Γιατί αν εργοστάσια, έργα. Mm. Ε, υπάρχει εφορία ότι η οικονομία πάει καλά, πάμε μια χαρά. Εύκολη πρόσβαση σε χρήμα. Υπάρχει η βιτρίνα του χρηματιστηρίου που προσελκύει και άλλα άτομα να μπουν για να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν οι προηγούμενοι. Υπάρχει ότι δεν γίνεται να χάσει λεφτά στο χρηματιστήριο. Και αυτό φαίνεται σιγά σιγά στο δίκτυο χρηματιστήριο που αρχίζει να ανεβαίνουν σαν τρελή. Γιατί δεν έχουν πιάσει ακόμα αυτό. Μιλάμε μόνο κυρίω για το δανεισμό μέχρι τώρα. Γιατί όλα αυτά προ... ουσιαστικά συμβάλλουν στο να δανείζεται ο κόσμο περισσότερο και παράλογα. Ε, ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν παίρνουμε υπόψη μα τις περισσότερε φορέ είναι ότι. Ε, εντάξει, θα μπω σε στρατόπεδο και θα πάρω θέση εδώ πέρα. Ε, ότι υπήρχε τότε το Gold Standard που ο χρυσό είναι σχετικά ε, αποπληθωριστικό μέσο. Οπότε ε, αυτό αυτός ο οποίο δανειζότανε το, το χρέο του ε, ουσια, ουσιαστικά μεγάλωνε. Καταλαβές. Δηλαδή, περισσότερα. Δεν, δεν του έτρωγε. <laughs> ναι, αφού ήταν το πληθωριστικό, <laughs> το στάνταρ. Αντί, α πούμε, στο πληθωρισμό, πέστε σε βοηθάει και καλά ναι, ο, ο πληθωρισμό. Yeah. Αν έχει σταθερό επιτόκιο, έτσι. Mm. Και όχι κειμενόμενο. <laughs> ναι, ναι. Ε, άρα σε αυτού λειτουργούσε αντίθετα. Mm. Ναι, Οπό, οπότε χάνανε και από εκεί. Χάνανε και από εκεί λεφτά. Λοιπόν. <laughs> δηλαδή γίνεται αντίθετα με αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, τώρα μειώνεται η αξία του χρημάτος, τότε αυξανόταν η αξία του χρήματο. Ναι, και, και, ήταν πολύ πιο δύσκολο να δανειστεί για αυτόν τον λόγο, γιατί θα χρωστούσε περισσότερα. Ε, δεν του ένιωσε από ένα σημείο και μετά, γιατί έλεγα θα βγάζω περισσότερα. Καλά, ναι, ναι, ναι εντάξει, προφανώ. Ε, και εντάξει, μιλάμε τώρα όταν άρχισαν νεβέν, για τα, να καλπάζουν οι δείκτε, ε, οι μετοχέ ανέβαιναν σαν τα κρυπτονομίσματα σε ναι, στη ναι. σήμερα εποχή, έτσι. Mm. μιλάμε για τέτοιε αποδόσει. Ε, Επίση, ένα άλλο, πέρα από το δανεισμό και τα χρηματοοικονομικά τότε που ήταν λίγο ό,τι να είναι, ε, Σκέψω ότι υπήρχε μια... Ζούσαμε σε μια εποχή που η Ford μόλι είχε βγάλει την γραμμή παραγωγή και οπότε το mass production ήταν κάτι το οποίο, όπω είπε πριν, έβγαινε, ξέρω, προϊόντα κάθε τρει και λίγο, διαφημίσει, τύπου telemarketing για οτιδήποτε, ξέρω έτσι, αυτό ο καταναλωτισμό υπέρογος ε, οπότε πάρο... υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή προϊόντων, αλλά δεν υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να τα αγοράσουν και δεν υπήρχαν και αρκετά μεγάλη μισθοί και δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν όλες οι συνθήκες για να ευημερήσει αυτή, αυτή η παραγωγή και αυτή η πρόοδος ας πούμε Δεν δικαιολογούσε δηλαδή το, το οικονομικό υπόδομα της χώρας ε, όλη αυτή την, την ανάπτυξη από ένα σημείο και μετά έτσι mm. Σκέψω ότι τότε το 0,1% της Αμερικής σε πληθυσμό είχε το 34% από τα αποθέματα στις τράπεζες των χρημάτων και το 80% των κατοίκων τη Αμερική δεν είχαν καθόλου savings. Καθόλου αποταμιεύσει. Το 80%. Καλά, και τώρα, αν, αν, ψάξουμε και τώρα, εντάξει, δεν είναι και καλύτερα τα νούμερα. <laughs> βασικά, τώρα αυτή την περίοδο μπορεί να είναι. Λόγω όλου αυτού που έχουμε περάσει και είχαν ανέβει οι καταθέσει. Mm. Αλλά δεν νομίζω να έχει βελτιωθεί και πολύ αυτό το. Αυτό το ποσοστό. Καλά, ναι, σε ναι, πολύ ναι, μεγάλο περίεργο. Είναι υπερβολικά μεγάλο. Το 80% είναι υπερβολικά μεγάλο. Τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά μου μάτια. <laughs> Γιατί στην Ευρώπη σώζουν ναι. σώζουμε περισσότερο από την Αμερική. Η αλήθεια Ναι, ναι. Ε, η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν τη αποταμίευση. Ναι. Η Αμερική ήταν τη επένδυση. Mm. Γι' αυτό και μπαίνει σε όλε αυτέ τι φούσκε και ανεβοκατεβαίνεις. Δεν πειράζει, μα δίνει ψωμάκι εμά εδώ πέρα να μιλάμε, Ρε Δημήτρη. <laughs> <laughs> Δε και τα θετικά. <laughs> Πάντα υπάρχουν θετικά, έτσι. <laughs> Ωραία. Και... Πάμε λίγο τώρα να φτάσουμε σε εκείνη την. Δηλαδή είσαι ένα απλό άνθρωπο, έτσι, το τέλειο 1928, αρχέ 1929, και βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Διαβάζει καθημερινά ε, την εφημερίδα, ε, ακούς συνέχεια γύρω σου. Φτιάχνονται περιουσίε. Χθε αγόρασα μία μετοχή και τώρα έχει πάει τρει φορέ πάνω τα λεφτά μου. Ναι. Και φαντάζομαι ότι ούτε καν τα λεφτά μου, γιατί έχω βάλει εγώ μόνο το 10% από αυτά τα λεφτά μέσα. Οπότε θα, το κέρδο μου είναι ε, φοβερό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πώ μπορεί να κρατηθεί και να μην πα, ε δύσκολο. Έτσι, ε, δύσκολο. Ή, ήταν, ήταν. Δηλαδή, ήταν, ήταν, αν είχε λίγο φιλοδοξίε μέσα σου. Mm. Δηλαδή, προσπαθώ να πω λίγο στο, στο καλού που αυτόν τον άνθρωπο. Αν είχε μια φιλοδοξία μέσα σου και έβλεπε την καθημερινότητά σου ότι δεν μπορεί να τη φτάσει, ε, θα πήγαινε. Θα πήγαινε στο χρηματιστήριο με κλειστά μάτια. Mm. Λες Λε, εντάξει, αφού, αφού γίνεται για όλου, γιατί να μην γίνει και σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δικαιολογημένα προφανώ. Δεν, δεν, λέω κάτι άλλο. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, ίσω οι, οι, πιο συντηρητικοί μόνο δεν αγόραζαν, όπω αυτό που σου περιέγραψα πριν το, το, κατάστημα που ναι. αγόρασαν αγόραζαν γύρω-γύρω. Ναι. Αυτό θα ήταν κανένα Ιταλό μετανάστη, ρε με. ε, Μπορεί, ξέρω, <laughs> μπορεί, μπορεί. Ο, ο, ο προπάππος του Σταλόν, ξέρω. <laughs> Και φτάνουμε τώρα σε μια μέρα που χαρακτηρίστηκε ω μαύρη μέρα. Η 3η 29 Οκτωβρίου του 1929 ήταν η, η, η μέρα που άρχισαν όλα. Ήτανε μια μέρα που άρχισαν ξαφνικά να πέφτουν όλα κάτω. Που άρχισε ο ασκό του αιώλου ναι, μπορούμε να πούμε. Ναι. Έχει μείνει στην ιστορία σαν η μαύρη τρίτη έτσι. Ναι ναι ναι. ναι. Black Tuesday. Ε, Σκέψου όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτή η μέρα. Ήτανε, αυτή η μέρα έπεσαν όλα. Νομίζω ήτανε μετά από τρει μέρες συνεχίσαν να πέφτουν. Ναι ήταν η αρχή. Μετά Ήταν αρχή. Μετά... Πόσο, πόσο πτώση είχαμε τότε. Ο Dow Jones λέει έπεσε το 28... De... Οκτωβρίου 28. Ναι τη Δευτέρα 28 έπεσε ο Dow Jones 13%. Ήταν το πρώτο καμπανάκι δηλαδή αυτό. Mm. Αυτό προκάλεσε το πανικό. Ναι και μετά άρχισαν να πέφτουν όλα. Και επειδή mm. ξεκίνησαν να φοβούνται όλοι το ένα έφερε το άλλο και είχε αυτό το... Effect. Οπότε πριν, πριν από τη μαύρη τρίτη Είχαμε μια πτώση 13% στο Dow Jones Από το πουθενά Πρέπει να ήταν η πρώτη πτώση έτσι, Που θα είχαν δει πάρα πολύ Οπότε φαντάσου να μην ξέρεις Και να βλέπεις Ότι κάτι έπεσε 13% κάτω ξαφνικά Από ναι. εκεί που πάει μόνο πάνω Οπότε σου μπαίνουν οι δεύτερες σκέψεις Και περνάει αυτή η μέρα Προφανώ όμω δεν κάνει κάτι Γιατί ε, οκ, okay, μια μέρα είναι Ή οτιδήποτε ναι, κλείνουν οι αγορέ, αλλά πα μετά στο σπίτι σου και το σκέφτεσαι. Θα βάζει κάτι και λε, κάτσε ρε φίλε. Εδώ πέρα είμαι εκτεθειμένο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να το κάναμε έτσι, όχι. Λε δηλαδή, κάτσε να βάλουμε συμμοσιολογία. Λε λίγο οι μεγάλοι επενδυτέ, οι μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε να δανε κάποια κίνηση τι τελευταίε εβδομάδε και να πούνε παιδιά, κάτσε λίγο να τραβηχτούμε τώρα που, είναι, που, έχουμε περιθώριο. Ε, από φαίνεται όχι, γιατί όλοι πέσαν μαζί. Οπότε κανένα δεν είδα. Απλά έπεσε για κάποιο λόγο. Το είδανε και πήρανε. Α, οκ. Okay. Και έρχεται μια ωραία Τρίτη. Ναι, ναι, ναι. Πρωτογεια και άρχισε να πέφτει αδιάκοπα. Είχε ξεκινήσει και πιο πριν έπεφτε λίγο, λίγο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα. Βλέπω εδώ πέρα 24 Οκτωβρίου μείον 2%. 25 -2 okay. Οκτωβρίου ανέβηκε 1%. 26 Οκτωβρίου έπεσε μείον 1%. Black Monday ναι. Το Black Monday 28 Οκτωβρίου Έπεσε μείον 13% Και Black Tuesday μείον 12% Οπότε έτσι, αυτά μαζί Δεν είναι και τίποτα τρομερό έτσι Αν το σκεφτούμε τώρα έχουμε δει και μεγαλύτερες πτώσεις σε μια μέρα Ναι περίμενε όμως δεν ήταν αλλά μια για, μέρα Αλλά για τότε <laughs> <Συνέχισε> <laughs> και, ε, Αυτά τα νούμερα συνέχισαν όμως Ναι Φοβερό δηλαδή μέσα σε δύο μέρε έπεσε ξέρω εγώ 25% Είχε, είχε, χα, είχε χαλάσει τέτοια η ατμόσφαιρα Του πάμε πάντα όλο πάνω αν είχε καμπανεβάσματα ξαφνικά, είχε πέσει σε κενό αέρο που λέμε οι δείκτε, πήγαιναν λίγο τρεμόπαιζαν πάνω κάτω. Οπότε ο κόσμο άρχισε να λέει: Κάτσε, πώ είναι ώρα να βγω. Μα ξέρει τι, οι επενδύσει σου είχαν χάσει το 1 τέταρτο τη αξία του, έτσι, σε δύο μέρε. Ναι, σε δύο μέρε μετά. Εγώ σου λέω για τη βδομάδα πριν. Ότι φαινόταν ότι από τι προηγούμενε βδομάδε που τρεμόπαιζαν οι δείκτε, δεν πήγαιναν, δεν, all time high, all time high πάλι. Δεν πήγαιναν όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά. Ναι, ε, φαινόταν ξαφνικά, ότι πηγαίνει πιο σιγά. Ναι Κάνει μια κορυφή, ναι. Ναι, ναι. Ότι μήπω έφτασε στο πικ και είναι ώρα να φύγουμε. Πα Όλοι ήταν στα, στα high του τότε και δε, δεν υπήρχε. Ε, Σκέψτε ότι όλο αυτό το leverage δεν αγοράζαν μόνο μετοχέ και τέτοια. Όλα τα assets. Δηλαδή, α πούμε στη Φλόριντα τα σπίτια είχαν πάει στο Θεό λόγω, και λόγω ο, speculation. Ναι, εντάξει. Όλε οι επενδύσει ναι. είχαν επηρεαστεί από όλο αυτό το κλίμα. Εννοείται. Και μπαίνουμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται το Great Depression. Ήταν από το 1929. Μέχρι το 34-35. Ε, μέχρι το 34 μεχρι το 34 νομιζω Που έγινε η αλλαγή ηγεσία, μπήκαν οι δημοκρατικοί. Νομίζω κάπου εκεί. Ναι, okay. κάπου εκεί Κοίτα, όχι ότι ξαφνικά από το 34 και μετά έγιναν όλα. Mm. Έτσι. Είχα... Απλώ μπήκε μια τάξη σιγά σιγά. Αλλά από το 29 μέχρι το 33 μου θυμίζει, κοίτα, εμένα προσωπικά όλο αυτό που τράβηξε η Ελλάδα από το 10, πέσε γιατί το 9 εντάξει δεν μας είχε βαρέσει τόσο πολύ, πέσε από το 9, 9 με 10 μέχρι το 15. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε τόσο πολύ κοινωνική αναταραχή και πολιτική αναταραχή. Αλλά άστε την Ελλάδα, πάμε λίγο, να μιλήσουμε ξανά βασικά για την Αμερική. Αυτό που έγινε, αυτό που ακολούθησε μετά από τη Μαύρη Τρίτη, Ηταν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Ναι. Ουρέ έξω από τι τράπεζε mm. για να καταφέρουν να τραβήξουν ό,τι του έχει απομείνει. Mm. Και να πουλήσουν ό,τι είχαν κτλ. Ό,τι είχαν, ναι. Ε, εν τω μεταξύ, όταν άρχισαν οι μεγάλε πτώσει, οι, οι συνεχόμενε πτώσει, όσοι είχαν δανεισμό. Η τράπεζα άρχισε να του τραβάει τα κεφάλαια. Οτι με το κετζέρι της πούλαγε κατευθείαν τα κεφάλαια και τα κράτα για αυτού. Άρα αυτοί ξαφνικά από εκεί που μπορεί να είχαν π.χ. χίλια δολάρια δεν είχαν τίποτα μέσα σε μία μέρα. Και παρένθεση. Πηγαίναν οι περισσότεροι και δεν ζητούσαν δολάρια. Ζητούσαν το χρυσό που αντιστοιχούσε στα δολάρια, γιατί είμαστε στο gold standard. Οπότε είχαν και χρυσό το κράτο σαν reserve. Όμω σε μια στιγμή βλέπει κάτι, οι τράπεζε άρχισαν και τραβήξαν τα ρολά. Mm. Έτσι. Έκλεισαν. Ήταν τόσο extreme η κατάσταση που βαρούσαν αναστέιτ ανα στην Αμερική. Ξέρω εγώ, βαρούσαν. Κλείναν οι λόγω αργία για να μην εξυπηρετήσουν κόσμο για να δώσουν πίσω τα χρήματα. Δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό ότι πήγαιναν από πολιτεία σε πολιτεία Αμερική για να πάρουν τα λεφτά του πίσω. Δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει τότε, Γιατί είχα, υπήρχε ένα τεράστιο αριθμό ναι. τραπεζών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, από ό,τι βλέπω στι σημειώσει μου, δηλαδή τον πρώτο χρόνο έκλεισαν γύρω στα 2.000-3.000 τράπεζε. Οπότε συμπεραίνω ότι ήταν μικρέ από εδώ και από εκεί τράπεζε. Δεν ξέρω. Δεν, δεν νομίζω ότι μιλάει για υποκαταστήματα. Ε, και βλέπετε δηλαδή, τη Wall Street ξαφνικά και γε, γεμάτη από αγανακτισμένο κόσμο έξω. Δηλαδή σκηνέ ε, απελπισία. Γι' αυτό το λένε και μεγάλη κατάθλιψη. Έτσι. Ο κόσμο δηλαδή έχασε τη γη κατά τα πόδια του. Μέσα σε μια μέρα χάθηκαν δουλειέ, ε, οικονομίε ζωή, Όνειρα, ελπίδε τα πάντα. Mm -hmm. Δηλαδή, τότε είχα, είχαμε και κάποιε αυτοκτονίε, νομίζω. Καλά, είπε πάρα πολλέ αυτοκτονίε. Εκείνη τη μέρα ε, κιόλα. εκείνη αυτό το ότι δεν, δεν υπήρχε καθόλου το κράτο πρόνοια, α πούμε. Δηλαδή, τη ναι. μία ήσουν πάμπλουτο και ακριβώ την επόμενη μέρα ήσουν Άστεγο. Ήταν από, από το μαύρο στο άσπρο. Δεν δηλαδή, είχε καν, καθόλου γκρι. Και όχι μόνο απλοί άνθρωποι, δηλαδή ο απλό εργαζόμενο στο άπαθο. Και πλούσιοι άνθρωποι. Χάσανε ναι, ναι. όλη την περιουσία του. Αυτό που είπαμε πριν, ο Τζέσι Λίβερμορ, ο οποίο είχε γίνει εκατομμυριούχο, αν όχι δισεκατομμυριούχο τότε, αυτοκτόνησε λόγω του ότι έχασε τα πάντα σε αυτέ τι ημέρε. Ο πατέρα του Κέννινγκ νομίζω κάτι είχε ψηλιαστεί, είχε τραβήξει τα λεφτά. Ναι, νομίζω σώθηκε ο πατέρα του. ναι. Είχε σωθεί, είχε σωθεί. Ε, και μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, εκεί που περιμένει να βγει το κράτο να πει κάτι. Δεν βγήκε αυτό. Αλλά βγήκανε οι τέσσερι μεγάλοι τραπεζίτε, νομίζω. Είχαν κάνει μια, ένα, μια σύσκεψη ε, το βράδυ, ένα βράδυ, μέσα σε αυτό το πανεπιστημίο. Και του λέει: Γίνεται χαμό. Θα βγούμε αύριο και θα πούμε ότι εμεί αγοράζουμε μετοχέ. Ναι. ώστε να αντιστρέψουν το κλίμα. Κάτι που τελικά δεν, δεν έδειξε να, να βοηθάει το όλο κλίμα. Δεν, δεν ξαναγύρισε στην υποτιθέμενη κανονικότητα η αγορά. Και συνέχισε πάλι. Η πτώση. Μα την, την ώρα που α, θέλανε όλοι να βγάλουν τι καταθέσει του, πήγαινε ο Ροckefeller, ο JD Rockefeller, ξέρω εγώ, ο μεγάλο, παππού τότε, και κατέθετε λεφτά στι τράπεζε για να του πει ότι ξέρει, εγώ πάω και καταθέτω λεφτά. Είναι ok. Αφήστε τα λεφτά σα, μην τα πάρετε. Είναι, είναι αυτό που λέγεται bank run. Ότι δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, αν τα δίνανε, γιατί και τότε νομίζω ε, δανείζανε κάτι σαν fractional reserve. Οπότε και τότε δεν είχαν οι τράπεζε τα χρήματα για να τα δώσουν όλα πίσω. Οπότε ναι, δεν τα είχαν. Πάλι δεν και αυτοί κλείνανε κιόλα. Ε, ναι, όποιο πρόλαβε, πρόλαβε. Αυτό. Στην ουσία. Επίση, σκέψου και το άλλο. Ήταν μια εποχή που είχαν μαζευτεί όλοι στα αστικά κέντρα. Okay. Ακόμα τα χωριά. Οι αγρότε τότε, α πούμε, μόλι είχαν βρει το τρακτέρ, είχαν μπει σε μια πιο βία παραγωγή και είχαν δουλειέ και είχανε, είχε μια οικονομία. Αλλά σκέψουμε το κράχ. Φύγαν όλοι από τι πόλει, γυρίσανε στα χωριά του ή πήγανε στο countryside που λένε στην Αμερική. Και υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα στα χωριά, όπου έριξαν και τον ίδιο το, τέτοιο, την, την καλλιέργεια και όλα αυτά. Επειδή υπήρχαν πολλή ζήτηση για δουλειά και λίγη προσφορά. Ναι, και είχε φτάσει. Ναι, όντω, γιατί κλείσανε εργοστάσια. Δηλαδή, δεν είναι ότι εντάξει, έπεσε το χρηματιστήριο, χάσανε όσοι είχαν τα λεφτά του εκεί πέρα. Και οι ίδιε οι εταιρείε αντιμετώπισαν προβλήματα. Γιατί πέρανε κάποια λεφτά μέσα από τη διάθεση μετοχών. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. αυτό το ξεπούλημα που έγινε επηρέασε πάρα πολύ και την οικονομία ναι. γενικά τη Αμερική. Ναι. Και από εκεί που ζούσαν όλοι το αμερικάνικο όνειρο, ξαφνικά χάσαν τη γη κατά από τα πόδια του ναι. και ζούσαν τον αμερικάνικο εφιάλτη. <laughs> και, και σκέψω ότι τότε ούτε καν δεν άνοιγε την τηλεόραση και έβλεπε, ξέρω εγώ, Α, έπεσε τόσο, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Γινόταν κάτι το οποίο δεν ήξερε. Απλά έπρεπε στου γείτονε να τρέχουν έτσι. Γιατί σκέψου μια Αμερικάνικη κυβέρνηση που δεν είχε, δεν κρατούσε καν σωστά στατιστικά για την ε, α, ανεργία, για το πόσο απαράγονται, τίποτα. Ήταν όλοι στο περίπου, ήταν όλοι, ξέρω εγώ, αν νούμερα. Ήταν μια κατάσταση, ένα, ένα χαοτικό πράγμα. Μα γι' αυτό καθόταν και όλοι έξω από τη Wall Street και περίμεναν να ακούσουν ε, τι, τι θα του ανακοίνωνα, δηλαδή πόσο έπεσε σήμερα. <laughs> αυτό περίμεναν έξω ο κόσμο. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν τρελό. Εντάξει, μα φαίνεται τώρα εμά ότι είναι πρωτόγωνα πράγματα, αλλά ναι, τότε ήταν πρωτόγωνα, γιατί ήταν η αρχή mm. όλου αυτού που μετά εξελίχθηκε και μπήκαν μέσα αριθμίσει, μπήκε το ένα, μπήκε το άλλο. Τότε είχαμε το 1929, είχαμε. Τι μεγαλύτερε ε, περιόδου τζογαρίσματο γιατί τζόγο ήταν στο χρηματιστήριο. Και η οικονομία του κάθε νοικοκυριού καταστράφηκε πρώτον γιατί έχασε ό,τι είχε, αλλά και επειδή δανείστηκε ό,τι δεν είχε. Mm, ναι. ο, οπότε όλο αυτό ο συνδυασμό. Του έβγαλε off και είχαν, είχαν στα χέρια του μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν. Και δεν έμεινε όμω αυτό, δεν ήταν ένα τοπικό φαινόμενο ή ένα φαινόμενο στην Αμερική. Αυτό είναι το, το μεγάλο. Εκεί καταλάβανε όλη την οικονομία κλίματο, δηλαδή τι επιπτώσει μπορεί να έχει η παγκόσμια οικονομία. Ήταν ένα από κύριε, τα πρώτα σημάδια. Ήταν, έπεσε στην Αμερική, ξεκίνησε όλο αυτό πραγματικά ολη από προβλήματα κλιμακα δηλαδη Αμερική, αλλά επειδή τότε η Αμερική έδινε δάνεια στον υπόλοιπο κόσμο ε, και στην Ευρώπη κυρίω για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, για να. Ε, ε, πώ λένε. Ε, ορθοποδήσει, κόπηκαν τα δάνεια αυτά με αποτέλεσμα. Α πούμε, που λέγαμε πριν για τη Γερμανία, δεν είχε καθόλου λεφτά και από εκεί που πήγαινε να ανακάμψει και να μπει σε μια κανονική τροχιά, ξέρω εγώ. Ήγερσε σε μια κρίση. Ναι, ξαφνικά δεν, δεν τα λεφτά από τη μία μέρα στην άλλη. Σκέψη ότι υπολογίζεται, γιατί εντάξει τα στοιχεία που έχουμε για τότε είναι λίγο ε, από εδώ και από εκεί, ότι το παγκόσμιο GDP, το ΑΕΠ, το παγκόσμιο έπεσε 15%. Εντάξει, είναι τρομακτικό νούμερο αυτό για παγκόσμιο. Είναι ακαθάριστο προϊόν. Είναι τρομακτικό έτσι. έτσι δηλαδή, σκέψω ότι αυτοί οι δείκτε που βλέπει. Αγοράζει ένα ETF τώρα, ας πούμε, που είναι, έχει παγκόσμιο και κουνιέται με το ζόρι, 0,1. Σκέψω ότι τότε έπεσε 15% έκανε κίνηση bitcoin, ξέρω εγώ. Πάω κάτω. Και, και, αν το συγκρίνουμε <laughs> με το GDP του, της χρήσης του 2008, mm. τότε το GDP έπεσε 1%. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, μπροστά σε αυτό το νούμερο, το 15%. Και μα φάνηκε, λέγαμε τι έγινε. Ναι, και πήρε το 100% και είδαμε επιπτώσει. Φαντάσου στο 15%. Μάλλον γιατί είχαμε φοβηθεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το Και αυτό, ουσιαστικά στη Γερμανία, που είπαμε προηγουμένω, αυτό από εκεί που οι εθνικοσοσιαλιστέ είχαν 2% σε εκλογέ, την επόμενη χρονιά ξεκινάνε και παίρνουν πάνω από ένα διψήφιο ποσοστό. Και μπαίνουν στη Βουλή και έχουμε ανατροπή ε, καθεστώτος στην ε, Γερμανία. Οπότε ένα οικονομικό φαινόμενο, γεγονός βασικά, φαινόμενο, ένα οικονομικό γεγονός στην Αμερική, άλλαξε έμεσα όλη τη ρότα της ε, ιστορίας όπως γύριζε τότε ο πλανήτης, το, τον έφερα από την αντίθετη πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν τόσο, τόσο μεγάλο ε, ιστορικό γεγονός αυτό το κρακ που για, για πάρα πολλά, δηλαδή... Ε, πολλά γεγονότα σχετίζονται με το κράχ του 29 που έγινε στη μετέπειτα απορία. Σκέψω όμω ότι πραγματικά εντάξει βγήκε μετά η... ε, ο πρόεδρος της Αμερικής που βγήκε μετά ήταν ο Ρούσβελτ. Εκεί το 33 νομίζω πρέπει να βγήκε ο Ρούσβελτ. Ναι, ο οποίο ε, υποσχέθηκε το, τη νέα συμφωνία που πούμε, για να φτιάξει την οικονομία. Ε, έβαλε μια ρυθμιστική αρχή στις, ε, πώς λένε, στην. Κεφαλαιογορά. Κεφαλαιογορά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργήσε πολλά πράγματα. Έφερε social. Ε, έβαλε σε pension του περισσότερου συνταξιοδότη. Βγήκε η σύνταξη. Δηλαδή, βλέπει ότι μέσα από μια κακουχία, θα την έλεγα, mm. οικονομική κακουχία, πήρε το μάθημά του. Είδαν τα προβλήματα και τότε άρχισαν να βρίσκουν λύσει. Δηλαδή, αυτό που μα φαίνεται τώρα δεδομένα, μπορεί να αν δεν γινόταν αυτό το crack τότε να μην υπήρχαν. Mm. Έτσι. Και σκέψω όμω ότι ε, ήθελα να καταλήξω στο ότι. Αυτό το τόσο μεγάλο γεγονό κατέστρεψε πολλέ οικονομίε του κόσμου τότε με αποτέλεσμα το να επανέλθει στην, στην αρχική τη οικονομία και να αρχίσει πάλι η ανάπτυξη χρειάζει, στην Αμερική. Δεν ήταν αρκετό το να αλλάξει απλά τα μέτρα και okay, από τη μία μέρα στην άλλη ξεκίνησε. Για να επανέλθει η Αμερική χρειάστηκε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επειδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έστελναν λεφτά στην Αμερική και ήταν το, το εργοστάσιο του πολέμου στην, στον κόσμο για να παράγει ξέρω εγώ πολεμοφόδια και τα λοιπά. έτσι επανήλθε από την κρίση η Αμερική από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δημιουργήθηκε ε, μέσα από το Great Depression έτσι από την οικονομική καταστροφή που επεκτάθηκε σε όλο το, το πλάνητη και να το πάμε λίγο πιο φιλοσοφικά δημιούργησαν αυτή την κρίση δημιούργησαν Οχι και εμένα, δημιουργήσαν αυτή την κρίση. Αλλά ουσιαστικά στην τελική. Εποφελήθηκαν από αυτήν, γιατί μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Αμερική ήταν κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη. Ε, τότε καθιερώθηκε σαν νούμερο ένα ναι, ναι, ναι. δύναμη στον στο πλανήτη. Άλλαξε. Αυτό. Ε, μέχρι τότε ήταν το Λονδίνο το κέντρο το χρηματοοικονομικό και μετά έγινε η Νέα Υόρκη. Ε, από εκεί που ήταν. Ε, Πώ το λένε, δανειζότανε η Αμερική σαν κράτο ξαφνικά έγινε ο χρηματοδότη όλων. Ε, έφερε τα πάνω κάτω μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα. Πάντως για να πούμε έτσι ένα ιστορικό γεγονός για το χρηματιστήριο, ε, για να φτάσει στα ίδια επίπεδα ο δείχτης, ο γενικός δείχτης του χρηματιστηρίου που ήταν το 1929, πέρασαν, Δημήτρη και μου το είπε εσύ αυτό, 21 χρόνια για να έρθει στα, στα, ίσια ρε παιδάκι μου, δηλαδή να έρθει στα ίδια επίπεδα. Σκέψου δηλαδή ότι έπαιρνε, αγόραζε το πικ που ήταν τότε πριν τη Μαύρη Δευτέρα κτλ. Ήθελε για να επανέλθουν οι επενδύσει σου εκεί που ήταν, ήθελε 21 χρόνια. Για να είσαι στα λεφτά σου. Και με το, με το δανεισμό που κάναν τότε, ποτέ δεν θα ήσουν στα λεφτά σου. Ξεκάθαρα αυτό. Οπότε ήταν χαμέ. 21 χρόνια. Δηλαδή, να περιμένει 21 χρόνια για να έρθει πάλι στα λεφτά σου. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, το, το σκέφτεσαι και, και φοβάσαι. Ναι, ναι, ναι. Τρέμει αυτή την ιδέα. Ήταν απίστευτο. Και σκέψω ένα άλλο που δεν, δεν ανέφερε, το έχω στις σημειώσεις μου, για, για, για να μιλήσουμε ότι μιλάμε για άλλες εποχές έτσι, Κατεύανε, ε, κατεβαίνανε από τα, ξέρεις στην Αμερική όλοι έχουν όπλα έτσι, οπότε είναι, ναι. είναι η χειρότερη χώρα για να κάνει μια κρίση. Κατεβαίνανε από χωριά και τα λοιπά ε, με όπλα, μπαίνανε σε σούπερ μάρκετ για να πάρουν ε, τρόφιμα και τέτοια, μετά δεν θέλω, Υπήρχε μια, μια τέτοια καουμποϊκή νοοτροπία, ξέρω εγώ, και υπήρχε μια έτσι αναρχία στου δρόμου. Το πιάτσικο που λέγανε, γίνονταν λένε ένα πιάτσικο. Ναι, ναι, ναι. Και σκέψω ότι μία μέρα μαζεύονται γύρω στου 20.000 απόστρωπου βετεράνοι βασικά του, του, του πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου. Σκέψω βετεράνοι πρώτου παγκοσμίου, έτσι. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, τυχαίοι. Ήταν άνθρωποι <Διζέρ> που είχαν δει πάντα 20.000 από αυτούς κατεβαίνουν, κάνουν πορεία και στ... κάνουνε, πώς λένε, κάθονται γύρω από το Λευκό Οίκο. Και σκέψουν μετά ότι για να φύγουν μια μέρα χωρίς την, ε... το, το, να έχει δοθεί εντολή να γίνει αυτό βγαίνει ο στρατηγός Ντάγκλας Μακάρθουρ ο οποίος νομίζω έπαιξε και μεγάλο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βγαίνει και έχει τάγκ και πώς το λένε, με άλογα και τα λοιπά και όπλα οπλίζει και αρχίζει και σκοτώνει κόσμο. Έτσι. 20.000 άτομα, ξέρω εγώ, αρχίζει και παίζει πόλεμο μέσα, στη, μέσα, στην Αμερική, στο κέντρο. Φαντάζομαι τώρα τι, τι συνθήκες μιλάμε, δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα. Για να πω κάποια στατιστικά, όπως βλέπω εδώ, δηλαδή η, η οικονομική μεταβόλη πώ έγινε δηλαδή, από το 29 μέχρι το 32, γιατί μέχρι το 32 ήταν που έπεφταν συνεχόμενα Χω χωρί έλεγχο οι δείκτε. Η βιομηχανική παραγωγή για αυτή την περίοδο από το 1929 μέχρι το 1932 έπεσε 46%. Στην, στην, Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 23%. Στη Γαλλία πάλι 24% και στη Γερμανία 41% κάτω. Δηλαδή αυτή είναι η βιομηχανική παραγωγή. Προμαχτυπού. Έτσι. Προμαχτυπού. Το εμπόριο, το εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές δηλαδή, πέσανε για την Αμερική στο 70%, μείον 70%, στο Ηνωμένο Βασίλειο μείον 60%, στη Γαλλία μείον 54% και στη Γερμανία μείον 61%. Πω... Απίστευτα δηλαδή, νούμερα έτσι. Μέιον 70% και... Τρομακτικό. Το ακόμα πιο τρομακτικό είναι ο δείκτη ανεργία. Δηλαδή πόση ανεργία είχε. Είχε ανεβεί αυτός ο δείκτη σε αυτό το διάστημα για την Αμερική στο συν 607%. Πω... Και στη Γερμανία στο συν 232. Δηλαδή και οι άλλοι δείχνει και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Γαλλία είναι πάνω από το 100%. Mm. Τρομακτικά νούμερα ήταν έτσι να βλέπει και λε. Ήταν κρίση έτσι. Δεν ήταν επεξεγελέσιο. Που λέμε ότι το 2008 και ήταν παρόμοια, δεν έχουμε ξαναδεί και ήταν σε κέντρα. Όχι, δεν είναι καμία σεισμική με επίπεδα. Τη μία μέρα εκεί πέρα, σε μία μέρα ήρθε ο κόσμο πάνω κάτω έτσι. Το αν δει το χρηματιστήριο, το διάγραμμα. Ο S&P Ήτανε ήταν στο 30, εντάξει, S&P στο 30 δολάρια, έτσι. Αλλά, whatever, <laughs> ήταν S&P στα 30 δολάρια και έπεσε ο S&P 84% και πήγε στα 6. Hm. Και τότε ο μεγαλύτερο δείκτης πρέπει να ήταν ο Dow ναι, Jones. Ναι, ο Dow Jones, ο, ο Industrial ίδε. και ο Transportation. Ναι. ναι, ο Industrial είχε πέσει από το peak του πέσε, ήταν όπως το βλέπω τώρα λίγο εδώ το σχεδιάραμα, στα 350, 360. Oh. Και έφτασε στα 200. Oh, oh, oh. Απίστευτο. Και, και δεν σταμάτησε εκεί πέρα. Ανέβηκε λίγο μετά και από το, 3, μετά το 30 ξανά έπεσε πιο κάτω. Αυτό, αυτό που σου λέω από, απ τα 350 μέχρι τα 200 ήταν μέχρι το Νοέμβριο. Μέχρι Δεκέμβριο του 1929 αυτή η πτώση. Και σκέψου τώρα ότι είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι σε αυτέ τι πτώσει. Γιατί ξέρω εγώ, μεμονωμένε εταιρείε το κάνουν αυτό. Ξέρω εγώ, κρυπτονομίζονται τα καλά, το κάνουν αυτό κάθε μέρα. Α... Εντάξει, μην βάζει μέσα τα κρυπτονομίσματα, είναι α... <laughs> άλλο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Αν, νου, μπαπά, <laughs> αλλά, αλλά σκέψου, αυτό ήταν οικονομία, έτσι. Ήταν η <laughs> ναι, οικονομία. Α... <laughs> άλλο ήταν μία μεμονωμένη ε, μετοχή. Εντάξει, εδώ λέμε για δείχτη. Δηλαδή να βλέπει όσο <laughs> πίξα ξαφνικά, να πέφτει. Εντάξει, έγινε πρόσφατα αυτό. Υπήρχε ένα λόγο που έγινε, ήταν η παρδημία που περάσαμε, έπεσαν κατακόρυφα οι δείχτε. Αλλά αυτή η πτώση που είδαμε ήταν για κάτι για ένα μήνα, δύο μήνε. Μετά βαρούσαν μετά από, από 5-6 μήνε βαρούσαν all time high συνέχεια. Εκεί μιλάμε για 3 με 4 χρόνια να το ζουν αυτό. Ναι, πέφτανε συνεχόμενα και μετά για να πάρουν τα λεφτά του έκανε 21 χρόνια. <laughs> δηλαδή τα βλέπει αυτά και λε, Τρομακτικό. Τι να αισθανόταν ο τότε επενδυτή, έτσι. Ναι, ναι. Τι, Ποιος επίδεις, τι, τι Ο, ο, ο οποιοδήποτε άνθρωπο την αισθανόταν τότε. Φυσικά η Wall Street ερήμωσε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γίνανε τα μαύρα πρόβατα. Όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα εργαζόντουσαν. Από του ε, τραπεζίτε μέχρι το πιο απλό αναλυτή. Καλά, όλοι οι αναλυτέ έχασαν τη δουλειά του. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε και ανάγκη αυτού. Ναι. Σκέψω όμω ότι έφερε και κάποια καλά, δηλαδή ας πούμε, όλα αυτά τα μέτρα που είπαμε. Και επίση, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το saving percentage των Αμερικάνων έφτασε το 26%. Έτσι. Από εκεί που δεν είχε κανένα, το 80% δεν είχε καθόλου αποταμιεύσει τώρα ξεκινάει και έχει το 26%. Και άλλο ένα ωραίο στατιστικό που βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα είναι το ποσοστό του χρέου με το, με το GDP, με το ακαθάριστο προϊόν που παράγει, δηλαδή με το προϊόν που παράγει μια χώρα. Και βλέπω εδώ είχε φτάσει το 1930 κοντά στο 300% έτσι, το χρέος που υπήρχε της Αμερικής αυτός, αυτό ξεπεράστηκε ξανά γιατί εντάξει έχει ξεπεραστεί τώρα αυτό παιδιά σπούλε <laughs> <spoiler, laughs> αλλά ρε το data φτάνει βέβαια μέχρι το 10 δηλαδή έχουμε πάλι μια κρίση ξεπεράστηκε ναι, στην, ε, το 2000 mm. αυτός ο δί, ο, το ποσοστό χρέους ανάλογα με το εγχώριο καθάριστο προϊόν Σκέψου mm. σκέψω όμως τη διαφορά των συνθήκων έτσι όχι ότι δεν είναι παραλόγω σήμερα, αλλά σκέψω άλλε συνθήκε και, πόσο πιο σοβαρό ήταν τότε. Και άλλο χρήμα τότε. Ναι, 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 άλλο, ναι, χρήμα άλλο τότε. χρήμα, άλλε ειδικέ. Τώρα μιλάμε για ίντερνετ, μιλάμε για περισσότερα πράγματα. Που προφανώ μπαίνουμε στην ίδια λούπα τώρα και σκεφτόμαστε ότι α, ο κόσμο τώρα είναι διαφορετικό και δεν μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά προφανώ και μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά σκέψω mm. ότι τότε ήταν ακόμα πιο σοβαρό αυτό το πράγμα. Α, επ, επίσης Επίση, σκέψω ότι μέχρι τότε το, στο Fed έμπαιναν και άτομα που ήταν, ξέρω εγώ, από το ιδιωτικό τομέα, έτσι. Και από το 33 και μετά έχει πέσει η ανάθεση του, το ποιος είναι, ξέρω εγώ, head of chair του Fed και τα λοιπά, έχει πέσει στη, στο president της, το, στον πρόεδρο της Αμερικής και στη Σένετο. Οπότε υπήρχε εντελώς τρελή ασυνδοσία, έτσι. Οπότε, για να ξεπεραστεί αυτό, τι έγινε? Ο δεύτερος παγκόσμιος. Ε, βασικά, κοίτα, έγινε μια αλλαγή στην πολιτική πλεύση της χώρας. Όπω είδαμε, είχαν βγει πριν δύο Ρεπουμπλικάνοι. Μετά βγήκε ένα Δημοκρατικό για την αλλαγή. Βγήκε ένα οραματιστή. Εντάξει, ο Ρούσβελτ δεν ήταν απλό πολιτικό. Είχε αφήσει, αφήσει μια παρακαταθήκη στην, στην Αμερική και όλη η πορεία του. Αλλά ήθελε γενναίε μεταρρυθμίσει. Ναι, ήθελε κάτι, γενναίε μεταρρυθμίσει και μεγάλη συνεργασία. Δηλαδή και ο Ρούσβελτ δεν τα έκανε μόνο του, τα αποφάσισε. Και εκεί οι τραπεζίτε μεγάλοι έπαιξαν, έπαιξαν ένα ρόλο. Απλώ λίγο ψιλοτσακώθηκαν, να πω ότι σε ένα ντοκιμαντέρ. Γιατί του έβαλε λίγο. μπήκε λίγο στα χωράφια του. Και είπε, εντάξει, ελάτε εδώ, παιδιά, ναι. δεν γίνεται να το συνεχίσουμε αυτό. Πρέπει, πρέπει λίγο να το, να το ρυθμίσουμε το πράγμα. Ε, και κλείνοντα το επεισόδιο, επειδή αναλύσαμε τα πάντα, ε, ήθελα να πω ότι και με το τελείωμα αυτή τη κρίση έρχονται δύο διαφορετικέ φιλοσοφίε για να για να παλέψουν και να πούνε ποιο έφταιγε στο aftermath, α πούμε, για να πούνε ποιο έφταιγε και ποια θα ήταν η πιο σωστή λύση για την ε, περίοδο αυτή. Η μία ε, έρχεται μεγάλη μάχη των ε, οικονομολόγων του Keynes και του Hayek, η οποία ο Hayek έλεγε ότι επειδή επενέβησαν και αλλάζανε, επ, επενέβησε το κράτο από εδώ και από εκεί, ε, αλλά, αλλάζανε όλα, οπότε πρέπει να τα αφήσουμε από μόνα του να έρθουν. ήθελε το, το σκληρό καπιταλισμό ότι η αγορά θα μπορεί να ρυθμιστεί. Ναι, ήθελε πιο φιλελεύθερε. Ε, μπορεί να ρυθμιστεί ε, μόνη τη. Και η απάντηση που ε, έδωσε ο Κέιν είναι ότι μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί. Οπότε ναι, μεν θα επανέλθει, αλλά πότε. Και γι' αυτό είπε ότι καλύτερα να επέμβει η κυβέρνηση και να φτιάξει πράγματα και να προσλάβει κόσμο ή οτιδήποτε και ξεκίνησαν να φτιάχνουν διάφορα. Ναι, άρχισε ο κρατικό μηχανισμό να, να, κάνει δημόσια έργα και μεγάλε δημόσιε δαπάνε, ώστε να πάρει μπροστά η οικονομία. Ήταν η κενησιανή θεωρία. Ε, Κάπω λεγόταν αυτά τα, τα, πακέτα και μετέπειτα, αφού έπιασαν στην Αμερική, ε, εφαρμόστηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και εδώ στην Ελλάδα. Και τα εφάρμοσε η ίδια Αμερική. Τη λέει: Σα έχω τη λύση, πάρτε τι. ναι, ναι. 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 Τώρα πόσο λειτουργεί στο κάθε κράτο είναι αλλού του Παπά Ευαγγέλιο. Και ερχόμαστε πάλι και είμαστε. Ακόμα και σήμερα έχουμε αυτή τη διαμάχη. Α πούμε που λένε για το 2008, οι, οι Men λένε ότι παρέμβει το κράτο το 2000 και χαμήλωσε τα interest rates, οπότε μπορούσε να δανειστεί οποιοδήποτε. Και το εύκολο χρήμα και ο εύκολο δανεισμό ε, έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Οι έλεγαν ότι έπρεπε να γίνουν αυτά και τέλο πάντων είναι αυτή η αιώνια μάχη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο μέλλον, αλλά μέχρι τώρα είναι αιώνια μάχη. Κοίτα, εμένα, εμένα μου θυμίζει το crash. Γιατί σήμερα είδα όλο το επεισόδιο, μιλά για το 2008. Εμένα μου θυμίζει πιο πολύ το dot, το, το dot com bubble του 2000, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι έχω δει, δηλαδή το 2000 ένιωσε πιο πολύ με το crash του 1929. Υπήρχε πάλι αυτή η εφορία με τις νέες τεχνολογίες, με το ίντερνετ. Πάλι υπήρχαν χαμηλά επιτόκια τότε, μετά ανέβηκαν. Ε, και υπήρχε αυτή η άγνοια και η εφορία και σίγουρα θα υπήρχε και δανεισμό. 100% πάντα για να γίνει ένα μεγάλο κράχ. Αυτό που έχω δει είναι ότι υπάρχει και μεγάλος δανεισμό από πίσω. Δηλαδή είναι λίγο στον αέρα οι επενδύσεις. Εγώ θα, εγώ θα έλεγα το άλλο ότι η κρίση του 2000 και η κρίση του 2008 μαζί φτιάχνουν την κρίση του, 1929, 29. Γιατί, σε αντίκτυπο. Όχι, σαν, σαν ε, προϋποθέσεις. Γιατί σκέψω ότι ε, το 2000 βγήκαν, όπως το περιέγραψες πολύ σωστά, οι αυτές οι τεχνολογίες, τεχνολογίες και τα λοιπά, όπως το, το 29, και το 2008 έχουμε την ασυνδοσία του χρηματοοικονομικού τομέα. Εντάξει, το 2008 ε, δημιούργησαν ένα επενδυτικό προϊόν πιο τοξικό και ξέρω από τα πόβλητα που πετάνε τα πυρηνικά εργοστάσια. ναι, αυτό είναι η ασυδοσία του χρηματοοικονομικού τομέα. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι υπήρχε ασυδοσία. Ναι, ισχύει. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που λε. Ναι. Οπότε... Ναι, Δημήτρη, μπράβο. Μπράβο, συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε, Δημήτρη. Πώ πώς έγινε αυτό. Δεν θα βάλουμε κολ σήμερα. Δεν έχει κολ σήμερα. Συμφωνήσαμε. Ήταν φιλικό ματσάκι. Έλα. <laughs> Τι μπορώ να πω αλλά έτσι ναι. για να βάλει ένα γκολάκι γρήγορο. Πε μου τι μπορώ να πω. Θα το πω έτσι. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να το ρίξουμε ειρηνικά. Ήταν ένα έτσι, ιστορικό, ιστορική αναδρομή, έτσι χαλαρή. Ε, χαλαρή για εμά που την λέγαμε. Το, τώρα για αυτού που τη ζήσανε, πια σταυρό και κούρευτο. Πρέπει αυτά, δηλαδή αυτό που λένε ότι πρέπει να κοιτά λίγο την ιστορία, ρε παιδάκι μου, για να μαθαίνει και να μην κάνει τα ίδια λάθη. Ναι, αυτό αλλά... που Αλλά... Δηλαδή δεν κοιτάει θα κάνει τα ίδια λάθη ακριβώ. Αλλά δυστυχώ. <laughs> τα ίδια λάθη γίνονται. Ναι. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό όσο και να μην το θέλουμε. Δηλαδή, διαβά όταν διαβάζει την ιστορία, βλέπει προβλήματα που είχε ξέρω εγώ, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή δεν ξέρω εγώ πιο πριν. Και βλέπει ότι ακόμα τα κάνουμε. Οπότε δεν είναι ναι. θέμα. Μαθαίνουμε και κάνουμε. Είναι ανθρώπινη φύση, ξέρω εγώ. Και, και, και ο κύκλο τη οικονομία. Δηλαδή, η οικονομία κάνει κύκλου, έτσι. Οπότε θα γίνουν και θα έχουμε και άναδο και πτώση Στι οικονομίε δεν γίνεται πάντα να πηγαίνει πάνω, είναι κυκλική η οικονομία. Απλώ ε, πρέπει εμεί να κοιτάμε λίγο το παρελθόν και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι για κάποια πράγματα. Α, αλλά και πάλι, Εσύ, τώρα βλέπει, μιλάμε τώρα α πούμε. Συγνώμη που είσαι διακόπτων, μιλάμε τώρα α πούμε για το 29 Αλλά βλέπουμε ότι και πάλι σήμερα, ε, όταν δει την κατάσταση, λε ότι ναι, θα έχουμε τώρα ξέρω εγώ του χρόνου ένα τεράστιο κράχ, αλλά. Ελπίζω να μην είναι προφητικό αυτό. <laughs> Αλλά... <laughs> Αλλά βλέπεις ότι Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι Και πάλι λέμε μήπως και ε, Μήπως η οικονομία δεν είναι η ίδια Μήπως οι τεχνολογίες βοηθήσουν μή... Εντάξει. Είμαστε ναι. καταδικασμένοι Υπα... <laughs> Κοίτα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες Που είναι οι ίδιοι Δηλαδή να σου πω κάτι πάει τώρα ένας Αμερικάνος Γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν νομίζω να υπάρχει Και ανοίγει ένα Σε έναν broker λογαριασμό Και ο broker του λέει μπορεί να έχεις 60 με 70% leverage. Mm. σαν trade σου mm. Δηλαδή δεν υπάρχει πάλι και Επίσης το τελευταίο διάστημα Από το εγώ πιστεύω το 19-18 Άρχισαν να ειστρέουν Πιο πολλοί ε, Retail investors μέσα Δηλαδή καθημερινοί επενδυτές όπως και τότε Το 29 Και αυτό σιγά σιγά Ανεβάζει τις τιμές αναγκαστικά Δηλαδή όταν υπάρχουν πιο πολλά διαθέσιμα κεφάλαια Μέσα τότε και Αυξάνεται η ζήτηση άρα θα ανεβούν και οι τιμές Δεν είναι, δεν είναι... Ε, περίεργο που ο Γόρεν Μπάφετ που είναι ένας από τους ε, πιο value investors που υπάρχουν δεν είχε κάνει καθόλου κινήσεις το 19 και το 20 το 20 νομίζω είχε κάνει μόνο τις αεροπορικές και <laughs> είχε... δεν πήγε καλά αυτό <laughs> <laughs> αλλά όντως δεν είχανε, δεν είχαν κάνει κάποια και, και κάθονται σε ένα σκασμό λεφτά πάνω γιατί, και λένε ότι δεν βρίσκουμε ευκαιρίες mm. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει σιγά σιγά να μα βάζει σε κάποιε σκέψει και να κοιτάμε. Δεν λέω να μην επερδίουμε εντάξει, προφανώ. Αλλά να σε βάλουν να έχει και μια δεύτερη σκέψη, ρε παιδάκι μου, και να κάνει λίγο πιο. Ε, μην κάνει τόσο αισιόδεξα σενάρια για τι αποτιμήσει σου, σε επενδύσει σου. Κράτα λίγο μικρό καλάθι, και να το έχει λίγο στο κεφάλι σου. Δεν σου λέω ότι θα γίνει κράχο όπω είπε εσύ σε ένα χρόνο. Μαυρόκατα, ελπίζω να μην γεννήθηκε το... το Σάββατο. Όχι, όχι. Τι ήταν αυτό να μου τη σέκα κάποια περιβόλια <Κι> να πούμε του <τσανδρόμους>. ανθρώπου. <Κι> Αλλά μην περιμένουμε ότι όλα θα πάνε πάντα πάνω και ότι ε, το να δανειστούμε και να βάλουμε τα λεφτά σε κάτι που δεν ξέρουμε θα έχει καλή κατάληξη. Mm. Αυτά είναι τα, τα πιο σημαντικά ηθικά ε, διδάγματα ας πούμε, που μπορούμε mm. να πάρουμε. Από τη τότε κατάσταση το 1929 ε, η σημερινή Επίσης εγώ θα συμπληρώνω σε αυτό ότι από το 2008 που αν υποθέσουμε ήταν μια πολύ μεγάλη κρίση <coughs> Αυτό που ζούμε είναι μια συνεχής άνοδος okay. Και οι περισσότεροι ξέρω εγώ, youtubers, κα... όχι σε και εμάς προφανώς αλλά οι άλλοι youtubers <coughs> <laughs> ε, Τέλο πάντων, όλοι αυτοί οι influencers ή οτιδήποτε, οι financial analysts, ό,τι θε, το έχουν βγει μετά από το 2008. Σκέψω ότι είμαστε σε μία ανωδική πορεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία και. Και τότε ζούσαν αυτή την άνοδο, οπότε. Ναι. <laughs> Καταλαβαίνει λίγο ότι όσο κερδισμένοι φαίνονται αυτοί τώρα, είναι το ότι πραγματικά σε αυτά τα χρόνια από το 2008 μέχρι σήμερα. Ο... αν έκλεινε τα μάτια και πετούσε βελάκι και απλά αγόραζε μετοχέ, θα ανέβαιναν γιατί όλα ανέβαιναν. Κοίτα, εντάξει, είμαστε στο μεγαλύτερο bull market τη ιστορία, έτσι. Ναι. Ε, Εκτό από τη μία διακοπή που έκανε η πανδημία, που ξεπεράστηκε κατευθείαν. Δηλαδή, πάλι βαράμε all time high. Ε, κοίτα, υπάρχει, υπάρχει, μια λογική εξήγηση. Υπάρχει μια λογική εξή... εξήγηση αυτό. Τη συνέχεια η οικονομία αυξάνεται, οπότε είναι λογικό να ανεβαίνουν και οι δείκτε. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, και τότε συνέβαινε αυτό. Όπω είδαμε, υπήρχε μόλι είχε βγει η γραμμή παραγωγή και ευγή, υπήρχε τρελή παραγωγή. Αλλά από ό,τι βλέπει, δεν βοήθησε μόνο αυτό για να σώσει την κατάσταση. Δηλαδή, α πούμε, και τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμο ε, δεν παίρνει λεφτά στι τσέπε του για να μπορέσει να καταναλώσει πράγματα κτλ. Και, και αυτό είναι ένα καλό μάθημα, α πούμε, γιατί στην Ελλάδα το βλέπουμε πιο συχνά αυτό. Γιατί τα έξοδα του ενό είναι το income του άλλου. Αυτό είναι. Ε, καλά, ναι. έτσι είναι η οικονομία. <laughs> ναι. Και αυτό, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα είναι τα ίδια. Ακριβώ τα ίδια. Με τη μόνη διαφορά, τη διαφορά ότι απλά στι μέρε μα έχουμε το bitcoin. Ωχώ. <laughs> <Οχοχο. laughs> Δημήτρη, κάτσε να κλείσουμε το επεισόδιο γιατί βλέπω να τσακωνόμαστε στο τέλο. Εσύ ε, έδωσα <laughs> πάσα για φίλε. Δεν την πήρε. Όχι, όχι. <laughs> Όχι, όχι, την άφησα να περάσει για να μην χαλάσουμε το ωραίο κλίμα <laughs> και να κλείσουμε μια φορά αγαπημένοι και μονιασμένοι. Όχι, okay, άτε, άτε. Εντάξει. εντάξει, δώσαμε για τα τεχνικά διδάγματα μα. Να ευχαριστήσουμε. το 29 που συνέβη. <laughs> 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 όχι, <laughs> όχι, άλλο θέλω να πω. <laughs> Άρχισε τώρα τα χιουμοράκια σου, Νταρσία, αυτά τα, τα, τα ωραία. <laughs> να ευχαριστήσουμε <laughs> όποιον κατάφερε να καθίσει μέχρι το τέλο μαζί μα. Σημαντικό. και μα, άκουσα αυτή την ωραία συζήτηση. Αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε Και να πούμε ότι περιμένουμε κάτω Στα σχόλια στο youtube Να μας γράψετε κι εσείς την άποψή σας Να συγκρίνετε καταστάσεις Και ό,τι θέλετε με, Να πείτε με χαρά θα τα απαντήσουμε Και θα σας περιμένουμε Στο επόμενο επεισόδιο Με κάτι πιο χαρούμενο <laughs> Θα δείξει <laughs> <laughs> Λοιπόν Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε οι Sweet Benzies. Και αυτό ήταν το podcast μας. Καλή συνέχεια. Μην δεν πεις την τελευταία λέξη. <laughs>